Είτε έχεις επιχείρηση, είτε ασχολείσαι με το δικτυακό marketing, με τις ασφάλειες, με οποιοδήποτε είδους πωλήσεων, παρακολουθώντας αυτό το βίντεο θα μπορέσεις να δεις πώς μπορείς να βελτιώσεις τα αποτελέσματά σου στις πωλήσεις. Στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για δύο βασικές αρχές των πωλήσεων και για τους τρεις τύπους καταναλωτή. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Αραβατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω επιχειρηματίες, coaches και άτομα που ασχολούνται με τις πωλήσεις και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξης online και offline. Μία από τις βασικότερες δεξιότητες ενός επιχειρηματία είναι αυτή της πώλησης. Και ο λόγος είναι απλός. Τα κέρδη μιας επιχείρησης προκύπτουν μέσα από πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών. Τι είναι όμως μια πώληση? Αν εξετάζαμε τον όρο πολύ στενά, θα λέγαμε ότι η πώληση είναι η διαδικασία όπου ένας καταναλωτής ανταλλάσσει τα χρήματά του με το προϊόν ή την υπηρεσία κάποιου άλλου ανθρώπου. Ωστόσο, αν μπούμε λίγο περισσότερο σε βάθος στην έννοια της πώλησης, θα καταλάβουμε ότι η πώληση είναι η διαδικασία πειθούς προς κάποιον άλλον άνθρωπο να πραγματοποιήσει μια συγκεκριμένη ενέργεια. Για παράδειγμα, το παιδί το οποίο διαμαρτύρεται στη μαμά του ότι θέλει τώρα να φάει το γλυκό πριν στρώσει το κρεβάτι του ή πριν τακτοποιήσει το δωμάτιό του ή πριν φάει το φαγητό του. Ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι τι, είναι να προσπαθεί να πουλήσει στη μητέρα του την ιδέα του ότι θέλει τώρα να φάει το γλυκό. Και μεταξύ μας τα παιδιά εν αγνία τους είναι πάρα πολύ καλοί πολιτές. Ομοίως όταν ο γονιός προσπαθεί να κάνει το παιδί του να φάει τα λαχανικά του, στην ουσία προσπαθεί να πουλήσει στο παιδί του τη σημασία του να φάει λαχανικά. Ποιες είναι όμως οι βασικές αρχές που χρειάζεται να γνωρίζεις σχετικά με τις πωλήσεις? Γράψτε μου στα σχόλια. Εσύ στην επιχείρησή σου προωθείς προϊόντα ή υπηρεσίες? Και ποια είναι μια βασική αρχή, ένας βασικός κανόνας που ακολουθείς εσύ όταν κάνεις πωλήσεις? Και ας ξεκινήσουμε με τον πρώτο βασικό κανόνα που αφορά τους τρεις τύπους καταναλωτών. Οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία και αν πουλάς, κατά τη διάρκεια της καριέρας σου θα συναντήσεις τρεις διαφορετικούς τύπους καταναλωτών, οι οποίοι θα αντιδράσουν στην παρουσίαση του προϊόντος ή της υπηρεσίας σου με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ο πρώτος τύπος είναι αυτός του θετικού καταναλωτή. Είναι ο άνθρωπος που ανταποκρίνεται άμεσα και με δεκτικότητα στην παρουσίασή σου και είναι πολύ πιθανόν να αγοράσει από την πρώτη στιγμή. Ο δεύτερος τύπος είναι αυτός του καταναλωτή ενδιάμεσης διάθεσης, όπως λέγεται. Αυτός είναι ο καταναλωτής ο οποίος δεν είναι βέβαιο αν ενδιαφέρεται να αγοράσει ή όχι. Ωστόσο, επειδή ακριβώς δεν είναι ξεκάθαρο αν ενδιαφέρεται ή όχι, μπορούμε με αυτόν τον άνθρωπο να κάνουμε κάποιες επιπλέον προωθητικές ενέργειες, ώστε να το μετατρέψουμε σε θετικό καταναλωτή. Ο τρίτος τύπος είναι αυτός του καταναλωτή μη δεκτικού στην πληροφορία. Σκέψου αυτόν τον καταναλωτή ως έναν άνθρωπο που υποστηρίζει κάποια διαφορετική ποδοσφαιρική ομάδα από σένα. Είναι ποτέ δυνατόν να τον πείσεις ότι η δική σου ομάδα είναι καλύτερη? Όχι. Ακόμα και αν βρεις μια εξαίρεση, θα είναι αυτή που θα επιβεβαιώνει τον κανόνα. Αυτός ο άνθρωπος έχει εντελώς διαφορετικές αξίες και πεπιθήσεις ή ακόμα και αρισκίες από αυτές που πρεσβεύει το προϊόν ή η υπηρεσία που του παρουσιάζεις. Κάθε άνθρωπος που ασχολείται με τις πωλήσεις θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι θα συναντά καθημερινά και τους τρεις τύπους καταναλωτών. Αυτή όμως η αρχή οδηγεί σε μια βασική συνειδητοποίηση ότι το αποτέλεσμα μιας παρουσίασης, το αν θα αγοράσει κάποιος ή όχι, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις δικές σου ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης. Αλλά το αποτέλεσμα αυτό βασίζεται πολλές φορές και στον τύπο του ανθρώπου που έχεις απέναντί σου. Και πολλές φορές, όσο καλός πολιτής κι αν είσαι εσύ, θα είναι αδύνατο να κάνεις τον άνθρωπο που έχει απέναντί σου να αγοράσει. Και τώρα μπορεί να αναρωτιέσαι. Εφόσον υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι καταναλωτών, πώς ξέρω ότι θα συναντήσω τον απαραίτητο αριθμό θετικών καταναλωτών ώστε να μπορέσω να πραγματοποιήσω τον επιθυμητό όγκο πωλήσεων κάθε μήνα? Και αυτή σου η ερώτηση με βοηθάει να περάσω στη δεύτερη βασική αρχή των πωλήσεων. Είναι ο λεγόμενος νόμος των πιθανοτήτων ή αλλιώς ο νόμος των μέσων όρων. Αυτός ο νόμος λέει ότι ο αριθμός των πωλήσεων που θα κάνουμε κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα βασίζεται σε συγκεκριμένες στατιστικές προβλέψεις. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι αν κάνεις την παρουσίαση του προϊόντος ή της υπηρεσίας σου σε συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων, τότε μπορείς προβλέψιμα να περιμένεις ότι ένα συγκεκριμένο μέρος αυτών των ανθρώπων θα αγοράσουν. Γι' αυτό ακριβώς μιλάω και στο masterclass που έχω ετοιμάσει για το πώς να σχεδιάσεις το δικό σου πλάνο καθημερινής δράσης. Το να έχεις ένα πλάνο καθημερινής δράσης δεν έχει να κάνει μόνο με το να γνωρίζεις ποιες δραστηριότητες θα κάνεις, αλλά και να μπορείς να υπολογίζεις αν αυτές οι δραστηριότητες δουλεύουν όπως θα ήθελες. Αυτό το καλύπτω στο τρίτο μέρος του masterclass, όπου μιλάω για τη σημασία καταγραφής και παρακολούθησης των δράσεών σου. Για να παρακολουθήσεις το masterclass, μπες στο GreekCoach.gr κάθετος πλάνο και βάλε τα στοιχεία σου στη φόρμα. GreekCoach.gr κάθετος πλάνο. Είναι δωρεάν. Λέγαμε λοιπόν για τον νόμο των πιθανοτήτων ή αλλιώς τον νόμο των μέσων όρων. Και ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι έχεις ένα δικό σου πάγκο έξω από ένα βιβλιοπωλείο και πουλάς ένα δικό σου βιβλίο. Τώρα, τα νούμερα που θα αναφέρω δεν είναι απόλυτα, αλλά είναι ένας μέσος όρος γενικά αποδεκτός στις πωλήσεις. Αν πεις καλημέρα σε 100 περαστικούς, καλημέρα ενώ αν είναι πρωί, προφανώς,
τότε είναι πολύ πιθανόν 30 από αυτούς να σταματήσουν για να ακούσουν τι έχεις να πεις. Οι υπόλοιποι 70 θα σου πούν μια καλημέρα, αν σου πούν, και δεν θα σταματήσουν για να ακούσουν τι έχεις να τους πεις. Από τους 30 που θα σταματήσουν, τα στατιστικά λένε ότι περίπου μόνο οι 10 θα καθίσουν να ακούσουν όλα όσα έχεις να τους πεις μέχρι το τέλος. Οι υπόλοιποι 20 θα ακούσουν μερικά πράγματα και μετά δεν θα θελήσουν να συνεχίσουν να ακούν περισσότερα. Και από τους 10 που θα ακούσουν τέλος πάντων την παρουσίασή σου, μπορεί να υπολογίσει ότι 1 με 2 θα αγοράζουν τελικά το βιβλίο σου. Ας πούμε λοιπόν τώρα ότι από κάθε βιβλίο το κέρδος σου είναι 10 ευρώ. Οπότε αν ο στόχος σου ημερήσιο σε εισόδημα είναι τα 30 ευρώ, η ερώτηση είναι η εξής. Σε πόσους ανθρώπους θα πρέπει να μιλήσεις καθημερινά, θα πρέπει να πεις καλημέρα κάθε μέρα για να μπορέσεις να έχεις ένα εισόδημα 30 ευρώ. Αν έκανες τις πράξεις, το βρήκες, η απάντηση σωστά είναι 300 άτομα. Οπότε αν πεις καλημέρα σε 300 ανθρώπους, θα σταματήσουν αρκετοί άνθρωποι για να κάνεις αρκετές παρουσιάσεις για να έχεις εισόδημα εκείνη την ημέρα 30 ευρώ. Αυτό διάστημα, επειδή είμαι σε διαδικασία επέκτασης της επιχείρησής μου, ψάχνω να βρω άτομα που θα ασχοληθούν με την πώληση, τη τηλεφωνική πώληση, κάποιον από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχω. Παρεπτόντως, αν σε ενδιαφέρει να δουλέψεις μαζί μου προσωπικά και να σε εκπαιδεύσω εγώ προσωπικά στο πώς να προωθήσεις κάποια από τα δικά μου εκπαιδευτικά προϊόντα, στείλε μου το βιογραφικό σου στο email papaki.greekcoach.gr. Αυτό που είδα λοιπόν είναι ότι πολλοί άνθρωποι δεν επιθυμούν να ασχοληθούν και να εργαστούν στον χώρο των πωλήσεων, ειδικά σε συνεργασία που βασίζεται μόνο σε προμήθειες. Γιατί θεωρούν τα αποτελέσματα δεν είναι εγγυημένα. Αν όμως δεχτούμε ότι ο νόμος των πιθανοτήτων, ο νόμος των μέσων όρων λειτουργεί, τότε οι πωλήσεις είναι προβλέψιμες. Αν μιλάς κάθε μέρα σε ίδιο αριθμό ανθρώπων, τελικά ο νόμος των μέσων όρων θα σου δώσει τα ίδια αποτελέσματα. Ο νόμος των πιθανοτήτων πάντα λειτουργεί. Απλώς κάποιες φορές μπορεί να αργήσει να σου φέρει το αποτέλεσμα, αλλά όπως και να έχει, πάντα θα λειτουργεί. Για παράδειγμα, μπορεί μια μέρα να μιλήσει σε 300 ανθρώπους και να μην αγοράσει κανείς. Ο νόμος των πιθανοτήτων όμως δεν θα ξεχάσει τη δουλειά που έχεις κάνει. Και είναι πολύ πιθανόν την επόμενη μέρα που θα μιλήσει σε 300 ανθρώπους να αγοράσουν 6 ή και 12. Δηλαδή, ο διπλάσιος από το 1 ή 2% που είχαμε σαν αρχική πρόβλεψη. Οπότε, μην απογοητεύεσαι. Δώσε χρόνο στον νόμο των μέσων όρων να λειτουργήσει για σένα. Αν στις πωλήσεις κάνεις καθημερινά τα ίδια πράγματα, τότε το αποτέλεσμα θα έρχεται με προβλέψιμο τρόπο. Αυτές λοιπόν ήταν δύο βασικές αρχές των πωλήσεων και σε επόμενα βίντεο μπορεί να μιλήσουμε για ακόμα περισσότερες αρχές. Αν έφτασες μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί, πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις. Αν έχεις κάποια ερώτηση σχετικά με τις πωλήσεις που θα θέλεις να σου απαντήσω, γράψε στα σχόλια. Κάνε πράξη τις σημερινές ιδέες, εφάρμοσε αυτές τις δύο βασικές αρχές. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο GreekCoach.gr κάθετος list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Θα βρεις το link στην περιγραφή.